μαθητές δημοτικού από τα χωριά Βαρικού και Αμοχωρίου της Φλόρινας κέρδισαν την πρώτη θέση σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό νανοτεχνολογίας. Υπό την επίβλεψη ερευνητών της διδακτικής των φυσικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας, τους δασκάλους τους αλλά και σχολικούς συμβούλους της περιοχής συμμετείχαν στο διεθνή διαγωνισμό με το film Φλωρινάνο, στο οποίο περιγράφουν ένα πολύ γνωστό φυσικό φαινόμενο που σχετίζεται με την υπερυδροφοβικότητα των φύλων του λωτού. Στο film παρουσιάζονται επίσης εφαρμογές της νανοτεχνολογίας, όπως τα υπερυδροφοβικά ξύλα και υφάσματα. Ο διαγωνισμός συνδιοργανώθηκε από τον Άνοντα Ιόντ Ευρωπαϊκό Έργο και την Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσιογράφων Επιστήμης.